Είναι 100 χρονών, έχει 5 παιδιά, 15 εγγόνια και 4 δισέγγωνα και ζει στο χωριό Φαλάνη της Λάρισας. Όλη του η οικογένεια συγκεντρώθηκε σήμερα για να του κάνει τα γενέθλια. Ο κύριος Βασίλης είναι ένας άνθρωπος που σύμφωνα με τον ίδιο ζει τόσα χρόνια επειδή αγαπούσε τον συνάνθρωπό του. Πέρασε τα 50, 100. Καλά χρόνια. Δόξα τω Θεώ. Που δεν μάναμε τον κόσμο, είμαι καλός. Μπήρα τη Σαμαρίνα, όπου να πω, πέρασε άνθρωπος. Είπε το πάπας, περισσότερο τον αγαπούσα. Μαμά, τον άλλο, όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο αγαπούσε. Σε αγαπούσε το πολύ τον κόσμο, γι' αυτό με αγαπάει ο κόσμος. Το μυστικό ποιο είναι για τόσα χρόνια. Έκανα αλήθεια. Καλό έκανα, κακό δεν έκανα. Ήθελα να για τον κόσμο τον αγαπούσα πολύ. Όλο τον κόσμο. Όπως υποστηρίζει και ο γιος του Γλυκίτα του Αιωνόβιου, ο πατέρας του για 35 χρόνια κινούνταν μόνο με ποδήλατο μέρα νύχτα και αναγκάστηκε να το αποχωριστεί πριν από λίγα χρόνια όταν ο γιος του του είπε ένα αθώο ψέμα για να τον προστατέψει, ότι το ποδήλατό του κλάπηκε. Ήταν ένας άνθρωπος απλός και βοηθούσε πάρα πολύ τον κόσμο. Πρόσεχε τη διατροφή του. Η διατροφή του. Να σας πω. Ο πατέρας μου και σήμερα πίνει γάλα το πρωί και το βράδυ γάλα. Αν ξέρετε τη γνωστή τρυψάνα. Έκανε ποδήλατο επί σειρά ετών, και εννοούμε 40 χρόνια, κάθε μέρα, μα κάθε μέρα, περίπου 40 χιλιόμετρα. Όλοι γιόρτασαν τα γενέθλια του κυρίου Βασίλη και του ευχήθηκαν τι άλλο να τα χιλιάσει.